Τελειώνοντας, έχω την αίσθηση ότι τελικά δεν κατάφερα να κερδίσω το στοίχημα. Το κομμάτι του παζλ της γεωλογικής γεωπεριβατολογικής προσωπικότητας του Μανώλη Γλέζου που σας παρουσίασα, ίσως να υπολείπεται της πραγματικής εικόνας. Ίσως γιατί η στενή μου σχέση με τον Μανώλη Γλέζο δεν άφησε ελεύθερη την κρίση μου και την σκέψη μου. Ο Μανώλης ήταν και είναι για μένα πατέρας, φίλος, συνεργάτης, καθοδηγητής, συνειδηπόρος. Κοντά του μπολιάστηκα με την υπομονή του, την επιμονή του, την διαλεκτική σκέψη του, την αγωνιστικότητά του, την ακράδαντη πεποίθησή του ότι με αγώνες, έστω και χαμένους πολλές φορές, μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Αγαπητέ σύντροφε Μανώλη, θα μπορούσα να πω και άλλα πολλά και ίσως πιο σημαντικά, κατά τη γνώμη μου, για την προσωπικότητά σου. Μα σέβομαι την επιθυμία σου, πολλά να εξακολουθήσουν να παραμένουν προνομιακά γνωστά στους πολύ γνωστούς σου φίλους, στην αθέατη πλευρά της προσωπικότητάς σου. Γιατί όπως λες το περιραίον δέος σου, και να, ξάφνου η αλήθεια, φανερώθηκε απέναντί μας ακριβώς η άλλη κορυφή, η κρυφή κορυφή του Μάλι, λουσμένη στο φως μας περιγελούσε. Η άλλη κορυφή ήταν η απάτητη κορυφή του Ορθόλιθου, η απάτητη κορυφή του Βράχου. Αγαπητέ Μανώλη, σε ευχαριστούμε όλοι μας και θεωρώ ότι με τη σημερινή εκδήλωση αποτείουμε ελάχιστο φόρο τιμής στον πατριώτη και επιστήμονα για την προσφορά του στις γεωεπιστήμες, το περιβάλλον, τη συμβολή του στη διάδοση των γεωεπιστημών και την προώθηση των δίκαιων αιτημάτων των γεωεπιστημών. Και τελειώνω με κάτι προσωπικό. Σε ευχαριστώ. Και σε ευγνωμονώ για όλα όσα απλόχερα μου πρόσφερες. Σε ευχαριστώ που μου επέτρεψες να ονειρευτώ και να αγωνιστώ μαζί σου. Πάντα Ορθόλιθος και πάντα Βράχος, Μανώλη.